Άλλη μία καλή, εκλεκτή καλεσμένη βρίσκεται στο στούντιο της εκπομπής, η κυρία Γαριφαλάκη Ελένη, εκπαιδευτικός σύμβουλος αγωγής και εκπαίδευσης. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Και το προλόγησα νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί πραγματικά η δράση στην οποία, θα πραγματοποιήσετε το Σάββατο στις 15 του μήνα και το φεστιβάλ το οποίο θα φέρετε σε πέρας έχει τόσες πολλές λεπτομέρειες και τόσο ενδιαφέροντα πράγματα για να κάνουν μικροί και μεγάλοι εκείνη τη μέρα, με φόντο βεβαίως να αλλάξουμε ολοκληρωτικά την πόλη μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Το είπατε και πάρα πολύ ωραία. Για πείτε μας λίγο για την ιδέα. Βλέπουμε λοιπόν Smart Cities Festival. Έτσι, το πρώτο, αν δεν απατώμε, απευθύνεται σε ηλικίες από 2 ετών, από μικρά παιδιά μέχρι... Δεν έχουμε περιορισμό. Δεν έχουμε ταβάνι. Και πείτε μας λίγο, μιλήστε μας για τις δράσεις, τι θα δει ο Ηρακλειώτης που θα βρεθεί εκείνη την μέρα, το Σάββατο, στις 15 του μήνα, στο πολιτιστικό κέντρο. Τα παιδιά θα συμμετέχουν σε παιχνίδια, πολλών ειδών παιχνίδια. Δηλαδή τα πολύ μικρά θα έχει και με άμμο, πλαστελίνη, νερό, σαπουνόφουσκες. Τα λίγο μεγαλύτερα έχουμε και πειράματα. Θα έχουν καλλιτεχνικές κατασκευές. Όλοι θα μπορούν να θαυμάσουν δημιουργίες παιδιών από Lego και ρομποτικές εφαρμογές στην αίθουσα σεμιναρίων. Και είναι και μεγάλες κατασκευές, αρκετά. 150 παιδιά συνδημιούργησαν, εργάστηκαν μαζί. Σε μικρές ομάδες των 6 ατόμων, αλλά πάνω στο ίδιο έργο αρκετές ομάδες. Και έχουν τρεις πολύ όμορφες ιδέες για το Ηράκλειο. Κάποιες extreme, κάποιες... Για να δούμε, μας επιφυλάσσετε πολλά. Και οι ενήλικες μπορούν να παρακολουθήσουν ομιλίες στο πειραματικό θέατρο, στους 9 πυλώνες έξυπνων πόλεων. Θα πω παράδειγμα διακυβέρνηση, περιβάλλον, ανθρώπινο κεφάλαιο, οικονομία, που περιλαμβάνει και επιχειρηματικότητα. Έτσι, πολύ ενδιαφέρουσες ομιλίες από ενδιαφέροντες ανθρώπους που κάνουν πολύ ωραία πράγματα στην πόλη μας. Και θα έχουμε στο πειραματικό θέατρο για ενήλικες και παιχνίδια. Τώρα θα σας ρωτούσε κανείς, σας παρακολουθούν τώρα οι τηλεθεατές, θα ρωτούσε καλά πώς μπορούν να συμβάλλουν όλες αυτές οι δράσεις στο να κάνουμε μια πιο έξυπνη πόλη. Δηλαδή, η πόλη μας δεν ήταν έξυπνη πριν. Τώρα βεβαίως θα την κάνουμε. Θα δείξουμε το κάτι παραπάνω. Στοχεύεται, από ό,τι έχω διαβάσει, στο μέλλον με σημεία, με στοιχεία του παρελθόντος, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το Ηράκλειο. Και παρόλα αυτά, να το τονίσουμε, δεν ανήκεται σε κάποια πολιτική δύναμη, σε κάποια κομματική δύναμη. Πολιτικές θέσεις έχουμε. Κομματικές δεν είστε μια ομάδα ανθρώπων. Προσπαθείτε να αλλάξετε την πόλη μας. Για πείτε μας. Ποια ήταν η αρχική σκέψη, ας πούμε. Η ρομαντική ιδέα που έχουμε όλοι μας θέλει να αλλάξει τον κόσμο. Όσο περνάνε τα χρόνια, αυτό το έχει στα νιάτα σου, όλοι το έχουμε. Αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτή η ρομαντική ιδέα ρεαλιστικά γίνεται όταν αποτελείς με τον τρόπο ζωής σου και με τις ιδέες σου έμπνευση για τις μικρές ηλικίες. Γιατί από εκεί έρχεται η αλλαγή. Από τα παιδιά μας, τα παιδιά μας ζητάνε ένα καλύτερο κόσμο. Δυστυχώς ακούω πολλούς ενήλικες που λένε τα παιδιά μας πρέπει να είναι εξοικειωμένα με αυτό το δύσκολο κόσμο, το σκληρό. Όχι, εγώ είμαι αντίθετης άποψης. Τα παιδιά μας πρέπει να είναι όσο πιο ευγενικά γίνεται και να τα μαθαίνουμε να ζουν σε ένα καλύτερο κόσμο. Όχι να ξέρχονται σε έναν δύσκολο και σκληρό κόσμο. Άρα μιλάτε μια κριζόν έτσι, αναβάθμιση της πόλης και βέβαια κάτι, ένα αποτέλεσμα το οποίο φαντάζομαι ευελπιστείτε ότι θα έρθει και μέσα και από τη συμμετοχικότητα και μέσα από την δημιουργία ομάδων όλων εμάς που ζούμε σε αυτή την πόλη. Ακριβώς. Και βεβαίως της πεποίθησης όλων, γιατί το λέμε τόσα χρόνια κακά τα ψέματα, κύριε Γαριφαλάκη, θέλουμε να αλλάξουμε το Ηράκλειο, αλλά δεν αλλάζει γρήγορα. Γι' αυτό ξεκίνησε. Βήματα χελώνες. Γι' αυτό ξεκίνησε και από αυτήν την ιδέα, γιατί όλα είναι θέμα παιδείας για αρχή καινοτροπίας. Mm-hmm. Οπότε ξεκινάμε από αυτή την ιδέα. Από εκεί και μετά χρειάζεται να γνωρίσουμε το Ηράκλειο του παρελθόντος, γιατί το να μιμούμαστε ιδέες από άλλες έξυπνες πόλεις δεν ωφελεί σε κάτι, είναι χαμένα χρήματα. Οπότε γνωρίζοντας τις ανάγκες του Ηρακλείου του παρελθόντος. Γνωρίζοντας το Ηράκλειο του παρελθόντος, την ιστορία μας, τις ρίζες μας, καταλαβαίνω ποια είναι η ταυτότητά μας και έτσι μπορούμε να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές μας ανάγκες και να οραματιστούμε τις λύσεις. Το έχετε ονομάσει και στο δελτίο τύπου την κίνησή σας, την πρωτοβουλία αυτή, ως μια κινητήριος δύναμη για την ενδυνάμωση της αστικής μας ταυτότητας. Ακριβώς, το θεώρησα ίσως την πιο σημαντική φράση μέσα στο κείμενο και νομίζω είναι τελικά και το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε όλοι μας προς τα έξω, έτσι. Mm-hmm. Ναι. Μικρά παιδιά, είστε εκπαιδευτικός. Κατά πόσο νομίζετε τελικά
μπορούμε μέσα σε όλο αυτό τον κυκαιώνα των social, των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, ένα παιδί μπορεί να ξεφύγει τελικά από όλο αυτό και να εστιάσει σε αυτό που λέγεται πόλη, σε αυτό που λέγεται κοινωνία. Το να ανήκει σε ομάδα είναι το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή, κανένα παιδί δεν θα προτιμήσει ηλεκτρονικό παιχνίδι και τα προτιμάνε γιατί κρίνονται πολύ αυστηρά, έχουν πολλές προσδοκίες μεγάλες από Κίνα και μόνο στα ηλεκτρονικά παιχνίδια βρίσκουν ένα πεδίο που κανείς δεν τους κρίνει και γι' αυτό ασχολούνται τόσο πολύ. Όταν λοιπόν τους δίνεται η ευκαιρία να ανήκουν σε μια ομάδα, μικρή ή μεγάλη, και να συνδημιουργήσουν και να παίξουν και οι ιδέες τους να ακουστούν και να ενωθούν με άλλες και αυτή η ιδέα που θα δημιουργηθεί να ξεπερνά οποιαδήποτε δικιά τους. Είναι ένα συνέστημα, μια πληρότητα, μια ικανοποίηση που δεν στην προσφέρει τίποτε άλλο. Δυστυχώς το εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν το προσφέρει τόσο συχνά ως ποτέ αυτό. Βέβαια, σωστά. Οπότε το θέλετε. Τα γνωρίζετε καλύτερα και εκ των έσω. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί δάσκαλοι σε όλη την Ελλάδα που προσπαθούν. Έχουν αυτή τη φιλοσοφία, κάνουν προσπάθειες. Απλά το εκπαιδευτικό σύστημα δεν βοηθάει σε αυτήν την κατεύθυνση. Επομένως, με τα μάτια μας είδαμε τα παιδιά να ενθουσιάζονται και να αρωματίζονται και να δημιουργούν και θα το δείτε και στην έκθεση των Lego. Έχουν κάνει φοβερές κατασκευές και είναι και πολύ μεγάλες. Δηλαδή, πιάνει όλο το στούντιο. Ναι. Νομίζω ότι όποιο παιδάκι βρεθεί το Σάββατο στο πολιτιστικό κέντρο θα είναι η χαρά του, θα πλέει σε πελάγι ευτυχίας, παιχνίδι, χορός, δεν ξέρω τι άλλο θα επικρατήσει, ομιλίες, συζητήσεις, οι άνθρωποι μεταξύ μας. Έτσι. Πείτε μου κάτι, είπαμε το πρώτο φεστιβάλ το οποίο επιθυμείτε τελικά να... Θα θέλαμε να έχει συνέχεια. Έχει συνέχεια και εκεί θέλω να πάω. Σαν θεσμός, πώς τον ονειρεύεστε γενικότερα στο Ηράκλειο? Μέχρι να βάλουμε μυαλό δηλαδή, το πούμε έτσι. Εντάξει, όλοι έχουμε ευθύνη, μια ευθύνη. Η ευθύνη μας είναι αυτή, λίγο στο κομμάτι της παιδείας, της συνοτροπίας, της έμπνευσης, να βάλουμε ένα λιθαράκι. Ελπίζουμε να έχει συνέχεια, πιστεύουμε θα έχει συνέχεια, γιατί έχει εγκαλιαστεί αυτή η προσπάθειά μας από τα παιδιά τα ίδια, καταρχάς, από τους γονείς και από την ομάδα ενηλίκων που έχουμε. Οπότε, είμαι πολύ αισιόδοξη. Και επίσης, παρόλο που είμαστε ιδιωτικός φορέας, η περιφέρεια έδωσε την αιγίδα της με πάντα, μεγάλη χαρά. Πάντα βοηθάει και οφείλουμε να το πούμε. Πάντως, αλλάζουμε το Ηράκλειο. Ακούγεται τόσο σαν πολιτικό κλισέ, συγγνώμη που το επαναλαμβάνω, αλλά είναι πραγματικά μια αληθινή, μια μοναδική προσπάθεια. Μέσα από ανθρώπους και από ομάδες του Ηρακλείου πραγματικά αγαπούν τον τόπο τους και αγαπούν να βλέπουν τον συνάνθρωπο να δημιουργεί. Ακριβώς. Και να αλλάζει. Ωραίο αυτό που είπατε. Ωραίο, Ναι. Θα σας πω προτάσεις να τις σημειώσουμε στο επόμενο δελτίο τύπου. Αστειεύομαι βεβαίως. Γιατί μια χαρά τα καταφέρετε εσείς. Όχι, ήταν έτσι ωραίο. Είναι ωραίο να βλέπεις τον συνάνθρωπό σου να δημιουργεί και να κάνει ωραία πράγματα και να χαίρεσαι με αυτό. Σωστό. Πολύ όμορφο πράγμα. Δηλαδή, αυτό είναι μια νοοτροπία. Είμαστε στο πλευρό σας, θα είμαστε δίπλα σας το Σάββατο. Επαναλαμβάνω, 15 Ιουλίου για όσους μπορεί να συντονιστήκατε τώρα, αλλά χάσατε την συζήτηση που είχαμε. 15 Ιουλίου, πρώτο Smart Cities Festival στο πολιτιστικό κέντρο. Κινητήριος δύναμη για την ενδυνάμωση της αστικής μας ταυτότητας. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, πολύ σημαντική προσπάθεια εκ μέρους ανθρώπων που πραγματικά θέλουν να αλλάξουν τη σκέψη των Ηρακλειωτών και γενικότερα το γίγνεσθε της πόλης μας για να ξεφύγουμε από αυτά που βλέπουμε και ακούμε καθημερινά. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Σας ευχαριστώ. Καλή επιτυχία. Θα είμαστε εκεί όπως και πολλοί κόσμος, γιατί προσπάθειες που αξίζουν, αξίζει πραγματικά να τις ακολουθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σας αποχαιρετώ.